Λοιπόν, εννοείται την δήλωση που έχει γίνει από την πλειοκτήτρια όσον αφορά τη μεταφορά των σκουπιδιών. Μάλιστα, λοιπόν, δεν το συζητάμε. Η υγιεινή και η καθαριότητα είναι πραγματικά ένας παράγοντας ο οποίος δείχνει πολιτισμό και επιβάλλεται να έχουμε τουλάχιστον οι τουριστικοί προορισμοί και όλοι οι άλλοι πρέπει να υπάρχει νέη καθαριότητα και να είναι από αυτή την μεριά τακτοποιημένη η όλη υπόθεση. Τώρα, αυτό το θέμα που ανέκυψε είναι μια χρονίζουσα κατάσταση στην Σαμοθράκη. Μετά το κλείσιμο των τόπων όπου πηγαίναμε όλα τα χρόνια τα σκουπίδια, έχει ανακύψει αυτό το θέμα. Δύο ή τρεις δημαρχίες, δεν θυμάμαι, έχουν αναλωθεί σε αυτό το συγκεκριμένο ότι θα βρεθεί τρόπος για να η Σαμοθράκη να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Έως τώρα τα μεταφέρουμε λοιπόν με το πλοίο. Δεν είναι ότι καλύτερο, ειδικά την σεζόν, να μεταφέρονται πραγματικά μαζί με τους επισκέπτες και τα σκουπίδια. Έχει γίνει μία δήλωση από την πλειοκτήτρια, την διάβασα και εγώ, διότι από ό,τι ακούσαμε είχε υπάρξει μια συνεννόηση ότι θα έχει βρεθεί η λύση μέχρι ένα διάστημα. Δεν έχει βρεθεί ακόμη η λύση. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί έστω και την τελευταία στιγμή ή να μεταφέρονται με κάποιο άλλο μέσο. Υπάρχουν ρημουλκά, υπάρχουν άλλα πλοία τύπου παντόφλας ή με μια άλλη είδους σύμβαση, συνεννόηση, συμφωνία με την πλειοκτήτρια σε κάποια δρομολόγια που δεν θα μεταφέρονται άτομα αλλά μόνο εμπορεύματα και σκουπίδια. Κάπως έτσι θέλω να πιστεύω μέχρι να γίνει ο χιτή της Σαμοθράκης να βρεθεί η λύση και για τα σκουπίδια ώστε να μην αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα το νησί μας την σεζόν που έρχεται.